Φτάνουμε λοιπόν στο γεγονός ότι αφού είναι χρήσιμη για το πολιτικό σύστημα και εξ ανάγκης οδηγήθηκε μετά το θάνατο και τη δολοφονία του Φίσα στην δικαστική της δίωξη, αν θα τη φτάσει ως το τέλος. Και εδώ φτάνουμε στην περιβόητη διαρροή που έγινε από την εφημερίδα Βήμα για την επικείμενη τροποποίηση του άρθρου 187 περί εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ πρέπει λίγο να πούμε ένα ιστορικό για να μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σχεδιάζεται. Όταν το Δεκέμβριο του 2000 ψηφίστηκε η σύμβαση του Παλέρμο για το οργανωμένο έγκλημα και δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη-μέλη που την υπέγραψαν για την εσωτερική νομοθεσία, το άρθρο 5 της σύμβασης του Παλέρμου όριζε μέσα ότι θα πρέπει η εγκληματική οργάνωση να επιδιώκει άμεσα ή έμεσα οικονομικό όφελος. Μην ξεχνάτε ότι το 2000 αυτό που ενδιέφερε τον ΟΗΕ και τις χώρες όλες στη φάση εκείνη του νεοφιλελευθερισμού ήταν να νομοποιήσουν τμήματα του κεφαλαίου που ήταν εκτός νομιμότητας, από ναρκωτικά, από όπλα, από εγκληματικές οργανώσεις. Ήταν η στιγμή που θέλαν να ελέγξουν μέσω των τραπεζών την κίνηση των κεφαλαίων και άρα όταν λέγανε οργανωμένο έγκλημα, περισσότερο τους ενδιέφερε η κίνηση των κεφαλαίων που γινόταν εκείνη την εποχή από τράπεζες πλυντήριων σε διάφορες χώρες και γι' αυτό είχαν υπογράψει οι περισσότερες χώρες μέλη του ΟΗΕ, ώστε να ελέγξουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων εκείνης της εποχής. Άρα, η σύμβαση του Παλέρμου ενδιαφερόταν κυρίως γι' αυτό, για την κυκλοφορία και το οικονομικό όφελος που είχε το οργανωμένο έγκλημα για τα έσοδα αυτά που διακινούσε. Τότε όμως, έλα που ήταν ο κύριος Σιμίτης το 2001 στη χώρα μας και ήταν ασύλληπτες όλες οι ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις και επεδίω και πάση θυσία ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων να τη συλλάβει, άρα έσβησε το οικονομικό όφελος, το απάλληψε από το νόμο 29-28 του 2001, τον περίφημο τρομονόμο, το βγάλε και άφησε μόνο την εγκληματική οργάνωση που θα κάνει διάφορα κακουργήματα, ώστε να μπορεί μέσα εκεί να εντάξει, αν συλλάβει, όλες αυτές τις οργανώσεις, 17 Νοέμβρη, ΕΛΑ κλπ, που είχαν δράσει εκείνη την εποχή στη χώρα μας. Διότι η υποκρισία, αυτό αφορά την ελληνική πολιτεία. Εκείνη την ώρα αυτή ήταν η χρησιμότητα της σύμβασης του Παλέρμου για την Ελλάδα. Τι τους ενδιέφερε, τι έλεγε ο ΙΕ, τι ανάγκες είχε ο νεοφιλελευθερισμός παγκοσμίως κλπ. Έτσι λοιπόν ψήφισαν το νόμο 29-28 χωρίς τη ρήτρα του οικονομικού ωφέλους. Πέρασαν τα χρόνια, το 2010, επί κυβέρνησης Παπαδήμου νομίζω, βγαίνει νέο πρωτόκολλο της σύμβασης αυτής του Παλέρμου, συμπληρωματικό, το οποίο ορίζει πια τι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ψηφίζεται λοιπόν ο νόμος 3875 του 2010 και συμπληρώνουμε και άρθρο 187α, όπου ορίζουμε πια τι είναι η τρομοκρατική οργάνωση. Άρα δεν μας ενδιαφέρει το σκέτο 187, μπορούμε και να το θυσιάσουμε, αφού έχουμε το 187α και το 187β που ορίζει τα μέτρα επιοίκειας για αυτούς τους πραγματικούς εχθρούς. Το 187 είναι περίπου άχρηστο. Εμφανίζεται λοιπόν μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει, παιδιά, είναι καιρός τώρα να επανέλθουμε στην κανονική σύμβαση του Παλέρμου και να βάλουμε το οικονομικό όφελος. Ποιος θα ωφεληθεί τώρα από το οικονομικό όφελος? Εντάξει, Χρυσή Αυγή, αλλά τι να κάνουμε. Είναι νομικός ορθό τώρα να ξαναγυρίσουμε στη νομιμότητα της σύμβασης του Παλέρμου και να αποκαταστήσουμε τα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της διαρροής. Άρα με το 187, το κλασικό, θα πάνε οι ποινικοί
που έχουν οικονομικό όφελος, γιατί κάνουν ληστείες, κάνουν προστασία της νύχτας, κάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άρα έχουν το οικονομικό όφελος, αυτοί δεν γλιτώνουν. Η Χρυσή Αυγή που δεν έχει άμεσο οικονομικό όφελος, αλλά σκοτώνει για την ιδεολογία της, θα πάει με την παράγραφο 5 του άρθρου 187, που μιλάει για συμμορία και είναι πλημέλημα και έχει ποινή τουλάχιστον 6 μηνών φυλάκισης, με ανώτερο τα 5 χρόνια. Το πλημέλημα όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι τίποτα. Σκεφτείτε ότι ο νόμος που μάλλον η τροποποίηση που έγινε στη Βουλή για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και απαγορεύτηκε η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής και το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, μάλιστα με τη ρήτρα που βάλαμε ότι αν τελικά αθωωθεί ή δεν παραπευθεί με αμετάκλητο βούλευμα θα επιστραφούν τα χρήματα, ήταν γιατί παραπέμφθηκε με το 187 ως εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα. Αν λοιπόν εφαρμοστεί το 187 παράγραφος 5 γιατί αλλάξει ο ποινικός κώδικας, θα καταρρεύσει και η συμφωνία αυτή για τη χρηματοδότησή της. Θα πάρει λοιπόν και αναδρομικά τα λεφτάκια της, θα γίνει ένα νόμιμο κόμμα μια χαρά και βεβαίως θα αποκατασταθεί και πολιτικά και θα αποκτήσει την ομιμότητά της.